Λοιπόν, την προηγούμενη φορά, παιδιά, είχαμε κάνει το λήμα του Φατού, το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να δείξουμε το θεώρημα μονότονης σύγκλησης. Θα θυμίσω λίγο τι λέει το λήμα του Φατού, γιατί θέλω να δούμε κάποια παραδείγματα σχετικά με αυτό. Το λήμα του Φατού λέει ότι αν έχουμε συναρτήσεις μη αρνητικές, τότε το ολοκλήρωμα του λιμίνφ των συναρτήσεων αυτών είναι μικρότερο ή ίσο του λιμίνφ των ολοκληρωμάτων. Αυτό είχαμε αποδείξει και μέσα αυτού είχαμε δείξει το θεώρημα μονότονης σύγκλησης. Λοιπόν, θέλω εδώ να δείξω κάποια παραδείγματα που δείχνουν ότι το μικρότερο ίσο είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί κανείς να γράψει ισότητα. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να φτιάξει κανείς ένα παράδειγμα. Ας δούμε ένα παράδειγμα που είναι το εξής. Ας πάρουμε τις συναρτήσεις Fn του Χ να είναι η χαρακτηριστική συνάρτηση του διαστήματος μη έως μη συν 1. Εντάξει, τότε το λιμίνφ των συναρτήσεων αυτών είναι το 0. Για κάθε χ είναι 0. Γιατί? Διότι όταν φιξάρεται ένα χ στην πραγματική ευθεία, τότε από κάποιο νι και μετά, συγκεκριμένα όταν το νι ξεπεράσει το χ, θα βλέπουμε μόνο μηδενικά συστήματα. Άρα λοιπόν αυτές είναι ταυτότητα 0, που φυσικά σημαίνει και το ολοκλήρωμα των λιμίνφ, των εφέν, είναι 0. Απ' την άλλη μεριά, το ολοκλήρωμα της κάθε εφέν είναι 1, που σημαίνει ότι το λιμίνφ των ολοκληρωμάτων των εφέν είναι 1. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε την αυστηρή ανισότητα. Μπορεί κάτι να παραλλάξει λίγο το παράδειγμα αυτό και να το κάνει ώστε να έχει και άπειρο ακόμα το δεξί μέρος, ενώ το αριστερό να είναι 0. Ένας τρόπος να το κάνει να είναι άπειρο είναι φερρυπίν το εξής. Να πάρεις gn να είναι η εξής συνάρτηση, η χαρακτηριστική συνάρτηση του διαστήματος νη ως συν άπειρο του χ. Τότε και πάλι το λιμίνφ των gn του χ είναι παντού 0, γιατί όταν το νη ξεπεράσει το χ δεν πρόκειται να δει ποτέ άσο από εδώ και πέρα. Και επίσης το ολοκλήρωμα της gn είναι συνάπειρο, οπότε και το λιμίνφ των ολοκληρωμάτων είναι επίσης συνάπειρο και ότι έχουμε 0 μικρότερο του απείρου εδώ πέρα. Μάλιστα, αν κάποιος είναι δυσαρεστημένος με το γεγονός ότι τα ολοκληρώματα αυτά είναι συνάπειρο, μπορεί να το παραλλάξει κανείς ως εξής, να πάρει την εξής ακολουθία, hn του χ να είναι το διάστημα από νη έως 2 νη του χ. Το οποίο έχει περασμένο ολοκλήρωμα, το ολοκλήρωμα της hn είναι νη, εντάξει, άρα και το λιμίνφ των ολοκληρωμάτων των HN είναι το λιμίνφ της ακολουθίας N, που είναι φυσικά πάλι συνάπειρο. Τα επιμέρους ολοκληρώματα είναι πεπερασμένα, αλλά το λιμίνφ τους είναι συνάπειρο. Ενδιαφέρον έχει νομίζω να δει κανείς και ένα παράδειγμα ακόμα όπου οι συναρτήσεις μας να μην είναι σε όλη την πραγματική ευθεία απλωμένες, να ζουν όλες οι συναρτήσεις μας στο 0,1. Θα φτιάξω λοιπόν ένα παράδειγμα Fn συναρτήσεων που να είναι 0 εκτός του 0,1. Να είναι μη αρνητικές παντού. Και να ισχύει το λήμα του Φουμπίνι με αυστηρή ανισότητα. Λοιπόν, θα το κάνω ως εξής. Θα φτιάξω συναρτήσεις που το λιμίνφ τον εφέν του χ να είναι πάλι ταυτότητα 0, αλλά τα οχυρώματα των εφέν να είναι πάντα 1. Θέλω να φτιάξει συναρτήσεις λοιπόν στο 0,1, οι οποίες τι ιδιότητα έχουν, το 0 εδώ το 1, ζουν εδώ μέσα λοιπόν, είναι παντού μη αρνητικές, ζουν εδώ μέσα, το λιμίμφ των εφέν του χ για κάθε χ στο 0,1 να είναι 0, και το ολοκλήρωμά τους να είναι 1. Οπότε στην ανισότητα του Φουμπίνι το δεξί μέρος θα είναι το λιμίνφ του 1 που είναι 1, ενώ αριστερά θα έχει το ολοκλήρωμά της μηδενικής συνάρτησης που είναι 0.
Άμα θέλω, μπορώ και στη θέση του ένα να βάλω συνάπαιρο εδώ πέρα. Λοιπόν, θα το κάνω σε εξής. Θα πάρω. Με την ώρα σου. Λοιπόν, θα πάρω τη συνάδελφο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Δεν κάθεστε, γιατί δεν έχω αρκετούς από κάτω. Δεν κάθεστε, αλλά δεν έχω αρκετό ακροατήριο. Το ακροατήριο είναι μικρό, δεν κάθεστε να μάθετε και τίποτα. Τι είναι αυτό. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, πού ήμασταν τώρα. Ναι, λοιπόν, θέλω να φτιάξουμε συναρτήσεις που το λιμείο σου να είναι 0, τα ολοκληρώματα σου να είναι 1. Θέλω δηλαδή το ευαδό κάτω από το γράφημα να είναι 1, αλλά πώς θα πετύχω το λιμείο σου να είναι 0. Θέλω για κάθε χ, η ακολουθία fn του χ να έχει άπειρα μηδενικά, για παράδειγμα. Άμα η ακολουθία fn του χ έχει άπειρα μηδενικά, τότε το λιμείο είναι 0. Το λιμείο είναι το ελάχιστο σημείο συσσόρευσης. Αν έχει άπειρα μηδενικά, αυτό θα είναι 0. Και πώς το κάνω. Μπορώ για παράδειγμα να πάρω η πρώτη συνάρτηση, ας την κάνω πράσινη, να είναι, ας πούμε ότι εδώ είναι το ύψος 1, να είναι αυτή εδώ. Πες ότι το ύψος είναι 2, άμα θέλω ολοκλήρωμα 1. Αυτή έχει ολοκλήρωμα 1, έτσι, γιατί είναι στο μισό, είναι εν δεύτερο επί 2. Αυτή εδώ είναι η F1. Την F2 μπορώ να την κάνω ως εξής. Θα πάρω αυτό που βλέπετε το διάστημα και θα το βάλω εδώ. Δηλαδή F2, ας την κάνω μπλε, θα είναι το ίδιο ορθογώνιο, αλλά μετατοπισμένο μια θέση αριστερά, αυτή είναι F2. Εντάξει. Συμφωνείτε. Ωραία. Πάω τώρα στην F3 και την F4. Στην F3 χρειάζεται να κάνω κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα πέρα από αυτό. Αν πάρουμε τη χαρακτηριστική των ρητών, αυτό το διάστημα θα ισχύει. Η χαρακτηριστική των ρητών είναι μία συνάρτηση. Εγώ θέλω μια ακολουθία συναρτήσεων. Λοιπόν, περιμένετε. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα το ιδιαίτερο εδώ πέρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να πάρω την εξακολουθία. F1, F2. F1, F2. F1, F2. Αν πάρετε αυτή την ακολουθία συναρτήσεων, να αναλλάσσετε δηλαδή αυτές τις F1 και τις F2, τότε κάθε χ, ας πούμε ότι και η F1 και η F2 στα σημεία αυτά δίνει την τιμή 0, έτσι, γιατί είναι λίγο ενοχλητικά αυτά που ανήκουν σε 2. Τότε κάθε χ, κάθε δεύτερη τιμή που βλέπω είναι 0. Άρα σε κάθε χ, στα F1 του χ βλέπω άπειρα μηδενικά, άρα ισχύει αυτό εδώ πέρα, αλλά το ολοκλήρωμα της κάθε μιας είναι 1. Ωραία. Οπότε είναι 0 έως 1. Το λίμα του φατού. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα που μπορεί να φτιάξει κάποιος. Ωραία. Τώρα, είχαμε κάνει και κάποια σχόλια την προηγούμενη φορά για το ολοκλήρωμα Ρίμαν. Είχαμε θυμίσει λίγο πώς ορίζεται το ολοκλήρωμα Ρίμαν. Και τώρα θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι αν έχεις μια συνάρτηση, ας πούμε, η οποία θυμίζω το ολοκλήρωμα Ρίμαν είναι διαφραγμένες συνάρτησεις. Ας πούμε ότι έχεις μια συνάρτηση στο διάστημα AB που παίρνει τιμές στους πραγματικούς αριθμούς, φραγμένη συνάρτηση και ρήμαν ολοκληρώσιμη. Και επειδή μέχρι στιγμής το ολοκλήρωμα Lebesgue το έχουμε κάνει μόνο για θετικές συνάρτησεις, ας επιμείνω και αυτή εδώ πέρα να είναι μια αρνητική συνάρτηση. Τότε το ολοκλήρωμα ρήμαν που το συμβολίζαμε έτσι της F θα είναι ίδιο με το ολοκλήρωμα Lebesgue στο διάστημα AB, που θυμίζω δεν είναι τίποτα άλλο από το ολοκλήρωμα σε όλη την ευθεία, τη χαρακτηριστική του AB επί την F. Εντάξει, θα μου πείτε που ξέρω ότι είναι μετρήσιμη. Είναι εύκολο να δει κανείς, αλλά δεν θα το κάνω τώρα, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, ότι η κάθε συνάρτηση που είναι ολοκληρώσιμη είναι μετρήσιμη και ακόμη παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, ας το πάρουμε αυτό το δεδομένο, γιατί το ολοκλήρωμα Ρίμαν είναι ίδιο με το ολοκλήρωμα Lebesgue, όπως το έχουμε ορίσει ως τώρα. Θυμίζω ότι το ολοκλήρωμα Ρίμαν έχει μια συνάρτηση τέτοια, πώς το ορίζαμε, πέραμε το διάστημα AB, το χωρίζαμε σε πολλά κομμάτια, παίρναμε σε κάθε κομμάτι μέσα, παίρναμε ως ύψος
την ελάχιστη τιμή, ας πούμε, της F. Αυτό είναι ένα λεγόμενο κάτω άθροισμα. Αυτό, ας πούμε, εδώ έπαιρνες τούτο και πρόσθετες αυτά τα εμβαδά. Και έφτιαξες το λεγόμενο κάτω ρήμαν άθροισμα. Εντάξει. Και ο ορισμός του ρήμαν ολοκληρώματος ήταν ουσιαστικά εκείνες τις συναρτήσεις για τις οποίες αυτά τα κάτω ρήμαν άθροισματα συγκίνουν κάπου. Δεν το λέγαμε τόσο απλά, βάζαμε και τα άνω ρήμανα άθροισματα και θέλαμε να μπορούμε να βρούμε ένα κάτω ρήμανα άθροισμα και ένα άνω ρήμανα άθροισμα που η διαφορά τους να είναι οσοδήποτε μικρή. Αν μπορούσες να το κάνεις αυτό, τότε η συνάντησή σου λεγόταν ρήμανα ολοκλήρωση. Και η κοινή τιμή αυτή που συγκλίνουν τα κάτω ρήμανα άθροισματα και τα άνω ήταν το ολοκλήρωμα ρήμα. Λοιπόν, γιατί αυτό πρέπει να είναι το ίδιο με το ολοκλήρωμα Λέμπεκ? Γιατί πολύ απλά η συνάντηση αυτή η πράσινη που έχω ζωγραφίσει από κάτω είναι μια απλή συνάντηση. Εντάξει, είναι μια απλή συνάρτηση, άρα το ολοκλήρωμα Λεμπέκ, αν την πω αυτή την συνάρτηση, αν την πω S του Χ, άρα το ολοκλήρωμα Λεμπέκ της S του Χ είναι μικρότερο ή ίσο από, πάνω στο αλφαβήτα, όλα τα ολοκλήρωματα, είναι μικρότερο ή ίσο από το κλήρωμα της F πάνω στο αλφαβήτα. Εντάξει, επειδή η S είναι μικρότερη ίση από την F, η F είναι αυτή εδώ. Και αντίστοιχα, αν πάρεις το άνω ρήμαν άθροισμα, ας το κάνω αυτό να είναι, ξέρω εγώ, μπλε, το άνω ρήμαν άθροισμα που είναι αυτές εδώ οι συναρτήσεις, που σου δίνει ένα άλλο εμβαδό, έτσι, που είναι πάνω από το εμβαδό της F, γιατί η συνάρτηση μπλε είναι πάνω από την συνάρτηση F. Αντίστοιχα, θα έχεις εδώ πέρα, ότι, που είναι και αυτή η απλή συνάρτηση, άρα μετρήσιμη, είναι μικρότερη η ίση, ας την πούμε αυτή τη συνάρτηση, την γαλάζια, ας την πούμε T του Χ, είναι μικρότερη ίση από το ολοκλήρωμα της T πάνω στο AB. Και επειδή στον ορισμό του ρήμανου ολοκληρώματος έπεται ότι αφού είναι ρήμανο ολοκληρώσιμη, αυτή εδώ η απόσταση είναι μικρότερη του ε, και επειδή το ολοκλήρωμα Λεμπέκ είναι πάντα ανάμεσα στα δύο, το όριο όταν πάρεις, θυμάστε ότι πέραμε το όριο όταν η μέγιστη διαμέρεση πήγαινε στο 0. Το μέγιστο πλάτο διαμέρεση πήγαινε στο 0. Το όριο λοιπόν των S και των T που έχουν εγκλωβισμένο το ολοκλήρωμα του F ανάμεσα του είναι αναγκαστικά το ολοκλήρωμα Λεμπέκ τη F. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ρήμα ολοκληρώσιμε συναρτήσει και έχουμε διάφορε που ξέρουμε ήδη από την ανάλυση ότι είναι ρήμα ολοκληρώσιμε, για παράδειγμα, συνεχίσει συναρτήσει. Έχουμε αποδείξει την ανάλυση ότι είναι ρήμα ολοκληρώσιμε. Το ολοκλήρωμα ρήμαν που το συμβολίζαμε έτσι είναι το ίδιο με το ολοκλήρωμα Λεμπέκ. Και θα τα συμβολίζουμε όπως μας βολεύει, έτσι ή αλλιώς. Αν για παράδειγμα έχουμε να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα Λεμπέκ μια συνάρτηση που έχει τετράγωνο, μπορούμε να το κάνουμε χρησιμοποιώντας τους κανόνες του ολοκλήρωματος ρήμαν. Αφού είναι ολοκληρώσιμη συνάρτηση, το Λεμπέκ ολοκλήρωμα είναι ίδιο με το ολοκλήρωμα ρήμαν. Υπάρχουν φυσικά πολλές περιπτώσεις που το Λεμπέκ ολοκλήρωμα υπάρχει, ενώ το ρήμαν δεν υπάρχει. Όπως για παράδειγμα στη χαρακτηριστική των ρητών. Το Λεμπέκ ολοκλήρωμα υπάρχει και είναι 0, γιατί η συνάρτηση είναι σχεδόν παντού 0. Αλλά το ρήμα ολοκλήρωμα δεν υπάρχει, γιατί όλα τα κάτω αθίσματα είναι 0, όλα τα αθίσματα είναι 1, οπότε δεν υπάρχει καμία σύγκληση των κάτω και των άνω αθίσματων. Εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε μερικές από τις ασκήσεις που είναι στο κεφάλαιο αυτό της μονότονης σύγκλησης. Καταρχήν, θυμίζω ότι έχουμε ορίσει μέχρι τώρα το ολοκλήρωμα μόνο για θετικές συναρτήσεις. Για μη αρνητικές συναρτήσεις. Και έχουμε δείξει ότι για μη αρνητικές συναρτήσεις, αν η F συν G είναι μη αρνητικές, τότε το ολοκλήρωμα της F συν G είναι ίδιο, συγγνώμη, είναι ίδιο εδώ, είναι ίδιο με το ολοκλήρωμα της F συν το ολοκλήρωμα της G. Ισχύει ή όχι ότι το ολοκλήρωμα της F μείον G είναι ίδιο με το ολοκλήρωμα της F μείον ολοκλήρωμα της G? Και η απάντηση είναι ισχύει αν μπορείς να γράψεις αυτό, δηλαδή αν η F μείον G είναι στην πλάση των ολοκληρωμάτων που ξέρεις μέχρι στιγμής, που πρέπει να ισχύει αυτό. Αν λοιπόν έχεις μια συνάρτηση G που είναι μικρότερη ίση της F παντού, τότε ισχύει ότι το ολοκλήρωμα της F μείον G είναι το ολοκλήρωμα της F μείον το ολοκλήρωμα της G. Πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό ως συνέπεια του προηγουμένου? Λοιπόν, το κάνουμε ως εξής. Η F μείον G είναι θετική συνάρτηση. Η G είναι επίσης θετική συνάρτηση. Αυτό το γράφουμε ισοδύναμα ως ολοκλήρωμα της F μείον G συν ολοκλήρωμα της G ίσον ολοκλήρωμα της F. Και τώρα απλά έπεται από το προηγούμενο, γιατί και αυτή είναι θετική και αυτή και αυτή. Οπ, έτσι. Εντάξει. Άρα λοιπόν σε αυτή τη μορφή είναι άμεση συνέπεια του τούτου, το πας από την άλλη μεριά και έχεις ότι μπορεί να αφαιρέσεις
μπορεί να χρησιμοποιήσει την προσθετικότητα και με πλην, αρκεί να ξέρει ότι αυτό είναι μη αρνητικό. Γιατί μέχρι στιγμή, επαναλαμβάνω, την ύπαρξη του ολοκληρώματο την έχουμε δει μόνο για μη αρνητικέ συναρτήσει. Εντάξει, οι προσημασμένε συναρτήσει δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Θα δούμε ότι αυτό ισχύει φυσικά σε κάθε περίπτωση που τα ολοκληρώματα υπάρχουν, αλλά προ το παρόν δεν το έχουμε δει. Ωραία. Το δεύτερο πράγμα που θα θέλαμε να δούμε είναι ότι αν η F, που είναι μεγαλύτερη του μηδενό, αν είναι σχεδόν παντού 0, τότε το ολοκλήρωμα της F είναι ίσο με το 0. Εντάξει. Λοιπόν. Τι σημαίνει ότι η F, παιδιά, είναι σχεδόν παντού 0. Έτσι σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύνολο ε, το σύνολο των εξαιρέσεων, ας το πούμε, υποσύνολο του R, με μέτρο 0, τέτοιο ώστε τι να ισχύει, αν το χ δεν ανήκει στο ε, με την εξαίρεση δηλαδή του συνολού ε, όλα τα άλλα έχει τιμή 0. Αυτό σημαίνει ότι η F είναι σχεδόν παντού 0. Ωραία. Τότε προσέξτε, παιδιά, πώς θα βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα. Ξέρει κανείς να μου πει. Πώς θα μπορούσε, ναι. Ένα. Ουσιαστικά το ε και το εσύ που είναι ξένα σύνολα. Ναι. Θα προσθέσουμε τα ολοκληρώματα. Ναι. Σε αυτό που έχει μέτρο 0, το ολοκλήρωμα θα είναι 0. Γιατί? Γράφεις λοιπόν τη συνάρτηση F, τη γράφεις σαν F επί τη χαρακτηριστική του ε, συν F επί τη χαρακτηριστική του ε συμπλήρωμα. Μέχρι εδώ καλά. Το ολοκλήρωμα αυτής εδώ, αυτή εδώ η συνάρτηση, είναι παντού 0 στο ε συμπλήρωμα. Και είναι απλή συνάρτηση, έτσι. Είναι 0 έξω από το λόγω αυτού είναι 0 έξω από το ε συμπλήρωμα και λόγω του ότι και λόγω αυτού είναι 0 και μέσα στο ε συμπλήρωμα. Αυτή είναι διαφορετικά 0 συνάρτηση. Λοιπόν, άρα το ολοκλήρωμα αυτής είναι 0. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό εδώ τι κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Απλά το καλύτερο είναι να χρησιμοποιήσουμε τις ιδιότητες που έχουμε μάθει. Μια πολύ βασική ιδιότητα που έχουμε δει είναι ότι αν F μικρότερο ίσο του G, και είναι και οι δύο θετικές, τότε το ολοκλήρωμα της F είναι μικρότερο ίσο από το ολοκλήρωμα της G. Μπορούμε να χρησιμοποιήσω αυτήν την ιδιότητα για να βγάλουμε ότι αυτό εδώ πέρα το ολοκλήρωμα της F επί χαρακτηριστική του E είναι 0. Ποια συνάρτηση θα βάλουμε πάνω από αυτήν? Αν θέλω να γράψω δηλαδή αυτό εδώ. Τι θα βάλω εδώ πέρα για να είμαι σίγουρος τι ισχύει. Αν πάρω τη συνάρτηση που είναι συνάπειρο στο E απάνω, αυτή η συνάρτηση σίγουρα είναι μεγαλύτερη από αυτό, ό,τι και να είναι. Απ' την άλλη μεριά, η συνάρτηση που είναι συνάπειρο πάνω στο E και 0 εκτός του E λόγω αυτού, είναι μια απλή συνάρτηση. Άρα το ολοκλήρωμά της μπορώ να το υπολογίσω το μέτρο του E επί το συνάπειρο συν το μέτρο του ε συμπληρώματος επί 0. Το δεύτερο κομμάτι που είπαμε κάνει 0. Και το πρώτο που είναι 0 επί συνάπειρο το έχουμε ορίσει να είναι 0. Άρα λοιπόν το ολοκλήρωμα αυτής είναι το ολοκλήρωμα επί αυτής της συνάρτησης επί τη χαρακτηριστική του E. Έτσι, που κάνει 0 γιατί είναι συνάπειρο επί 0. Και αυτό το έχουμε ορίσει ότι κάνει 0. Εντάξει. Άρα λοιπόν και το άλλο κομμάτι κάνει 0 και τελειώσα. Ωραία. Αλλά ισχύει και η ανάποδη κατεύθυνση. Αυτή είναι πιο ενδιαφέρουσα. Αν 0 μικρότερο ίσο του F και το ολοκλήρωμα του F είναι 0, να δείξουμε ότι η F είναι 0 σχεδόν παντού. Αυτό είναι πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πώς θα γίνει αυτό. Το ολοκλήρωμα του F είναι 0. Για να δείξω ότι η F είναι 0 σχεδόν παντού, αρκεί να δείξω ότι το μέτρο εκεί που η F είναι μεγαλύτερη ή ίση από το 1 δια N είναι 0 για κάθε N. Για να δούμε γιατί αρκεί αυτό. Γιατί. Ας ονομάσουμε
όπως και προηγουμένως, ή το σύνολο όπου η F δεν είναι 0. Εγώ τι θέλω να δείξω, ότι το μέτρο αυτού είναι 0. Αυτό σημαίνει ότι η F είναι σχεδόν παντού 0. Όμως το σύνολο E, παιδιά, περιέχεται στην ένωση αυτών των συνόλων. Γιατί αν το F του Χ είναι μεγαλύτερο του μηδενός, τότε θα ανήκει σε κάποιο από αυτά για αρκετά μεγάλο F. Άρα λοιπόν περιέχει και εδώ μέσα. Άρα λοιπόν το μέτρο του E είναι μικρότερο ίσο από την υποποστατικότητα άθροισμα νήσων 1 έως άπειρο των μέτρων εκεί που η F είναι μεγαλύτερη από το 1 δια νη, που είναι ένα άθροισμα από πολλά μηδενικά που κάνει 0. Άρα λοιπόν αρκεί να δείξω ότι αυτά εδώ είναι 0. Και το ερώτημα τώρα είναι, θα μπορούσε ένα τέτοιο σύνολο να είναι ένας αριθμός C θετικός? Σε τι αντίφαση θα μας οδηγούσε αυτό? Πάρτε την εξής συνάρτηση. Η συνάρτηση G του Χ να είναι F του Χ, συγγνώμη, να είναι η χαρακτηριστική αυτού του συνόλου, εκεί που η F είναι μεγαλύτερη ίση του 1 δια νη, επί 1 δια νη. Δηλαδή, καταρχήν, η G εκτός του συνόλου αυτού είναι 0. Μέσα στο σύνολο αυτό, τη βάζω 1 δια νη, που μου εγγυάται ότι μέσα στο σύνολο αυτό είναι μικρότερη της F. Άρα λοιπόν αυτή η συνάρτηση που έφτιαξα είναι παντού μικρότερη ίση της F του Χ. Το οποίο τι συνεπάγεται, ότι το ολοκλήρωμα της G είναι μικρότερο ίσο από το ολοκλήρωμα της F, που είναι 0 όμως το ολοκλήρωμα της F. Άρα και αυτό είναι 0. Όμως το ολοκλήρωμα, η G είναι ποια συνάρτηση? Άρα το ολοκλήρωμα της G πόσο είναι? Το ολοκλήρωμα της G θα είναι 1 δια νη επί το μέτρο εκεί που η F είναι μεγαλύτερη η ίση του 1 δια νη. Για να κάνει αυτό το γινόμενο 0, αφού το 1 δια νη δεν είναι 0, πρέπει αυτός ο όρος να είναι 0. Δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει. Υπέθεσα λοιπόν ότι κάποιο από αυτά εδώ που θέλω να δείξω ότι είναι 0, δεν είναι 0 και έφτιαξα μια συνάρτηση εκεί πάνω που είναι μικρότερη ίση από την F και έχει ολοκλήρωμα θετικό ουσιαστικά. Αυτό είναι το C. Αυτό λοιπόν είναι αντίφαση, γιατί αυτό το ολοκλήρωμα είναι μικρότερο από το ολοκλήρωμα της F, που είναι 0. Εντάξει. Το ολοκλήρωμα λοιπόν μιας μη αρνητικής συνάρτησης είναι 0, αν και μόνο αν η F είναι σχεδόν παντού 0. Δεν είναι απαραίτητο να είναι παντού 0. Έτσι, αν πάρεις μια συνάρτηση που είναι 0 παντού και την αλλάξεις, την κάνεις ένα σε ένα σημείο, το ολοκλήρωμα δεν αλλάζει. Αλλά η συνάρτηση δεν είναι παντού 0, είναι σχεδόν παντού 0. Ωραία. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε ότι όταν έχεις το ολοκλήρωμα σε ένα διάστημα, έχεις λοιπόν μια συνάρτηση, μια αρνητική, και έχεις και ένα διάστημα από το A ως το B, τότε όλα αυτά τα ολοκληρώματα είναι μεταξύ τους ίσα. Ας πούμε, αν γράψεις αυτό το ολοκλήρωμα ή αν γράψεις, ξέρω εγώ, το ημίκλειστο ολοκλήρωμα από το A, B, F, ή αν γράψεις το ολοκλήρωμα από το A στο B της F, ή αν γράψεις το ολοκλήρωμα στο ανοιχτό. Όλα αυτά είναι ίσα. Δεν κάνει σημασία, δηλαδή, δεν έχει σημασία αν προσθέσεις ή όχι ένα σημείο στο εκεί που ολοκληρώνεις. Το οποίο είναι φανερό, θα έλεγε κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καταρχήν να θυμίσω λίγο ότι αν έχεις ένα σύνολο α περιέχεται στο σύνολο β, έχουμε δείξει εμείς ότι το ολοκλήρωμα πάνω στο α της F είναι μικρότερο ή ίσο από το ολοκλήρωμα πάνω στο β της F. Μιλάμε πάντα για θετικές συναρτήσεις. Άρα εδώ πέρα λοιπόν, επειδή το σύνολο AB περιέχεται στο σύνολο αυτό εδώ, το οποίο περιέχεται στο σύνολο αυτό εδώ, αρκεί να δείξω ότι το ολοκλήρωμα πάνω στο AB της F είναι μικρότερο ίσο από το ολοκλήρωμα πάνω στο κλειστό AB της F. Γιατί? Συγγνώμη, είναι ίσο. Όχι μικρότερο, είναι ίσο. Γιατί αν είναι ίσο, επειδή το
Το σύνολο αυτό είναι ενδιάμεσα ανάμεσα στα δύο. Παραπέμπει λόγω τη ιδιότητα αυτή, ο αριθμό ολοκλήρωμα εδώ πάνω είναι ενδιάμεσο σε αυτόν τον δύο. Αν αυτή είναι ίση, και αυτό θα είναι ίσο. Και έχει μετά και την ίδια ανισότητα με το ημίκριστο από την άλλη μεριά. Αλλά ουσιαστικά έχω να δείξουμε αυτό. Εντάξει. Επειδή λόγω αυτή έχουμε ότι το ολοκλήρωμα πάνω στο AB της F είναι μικρότερο ή ίσο το ολοκλήρωμα πάνω στο ημίκλειστο AB της F που είναι μικρότερο ίσο το ολοκλήρωμα πάνω στο κλειστό AB της F. Αν δείξουμε τα δύο άκρα να ίσα και το μεσαίο να ίσο. Και αντίστοιχα ισχύει και αν βάζεις το ημίκλειστο από την άλλη μεριά. Ωραία, πώς θα το δείξουμε αυτό? Πολύ απλά, θα γράψουμε την F. Λοιπόν, αυτό παιδιά τι είναι? Είναι το ολοκλήρωμα της F επί τη χαρακτηριστική του AB. Αυτός είναι ο ορισμός. Λοιπόν, έχω λοιπόν το ολοκλήρωμα πάνω στο AB της F. Α, είναι το ολοκλήρωμα της F επί το χαρακτηριστική του AB. Τώρα, ολοκλήρωμα της F. Τη χαρακτηριστική του AB τη γράφω. Χαρακτηριστική του μονοσυνόλου α συν τη χαρακτηριστική του ανοιχτού AB συν τη χαρακτηριστική του μονοσυνόλου B. Δηλαδή, δείτε ότι αυτό εδώ είναι ίσο με τούτο. Γιατί είναι ξένατασιόν. Και η ένωσή τους κάνει το κλειστό AB. Χρησιμοποιώ τώρα την προσθετικότητα του ολοκληρώματος, γιατί η προσθετική μου είναι θετική, άρα μπορώ να το κάνω και θα πάρω. Ότι έχω το ολοκλήρωμα, ας το συνεχίσω εδώ πέρα, είναι το ολοκλήρωμα της F πάνω στο μονοσύνολο A, συν το ολοκλήρωμα της F πάνω στο AB ανοιχτό, συν το ολοκλήρωμα της F πάνω στο μονοσύνολο B. Άρα τα δύο, το πρώτο και το τελευταίο είναι και τα δύο μηδέν. Γιατί? Γιατί είναι απλή συνάρτηση. Το ολοκλήρωμα, ας πούμε, αυτό εδώ. Είναι εξορισμού ίσο με το ολοκλήρωμα της F επί τη χαρακτηριστική του συνόλου A. Αυτή εδώ η συνάρτηση είναι απλή. Παίρνει την τιμή 0 εκτός του A και μέσα στο A παίρνει την τιμή F του A. Εντάξει, αυτή εδώ η συνάρτηση είναι 0 εκτός του συνόλου αυτού και μέσα στο σύνολο αυτό έχει την τιμή F του α. Άρα λοιπόν είναι απλή συνάρτηση. Οπότε το ολοκλήρωμά της θα είναι F του α επί το μέτρο του μονοσυνόλου α που κάνει 0. Με την F του α, ό,τι και να είναι, αυτό είναι 0, σε 0 νοιάζει. Άρα λοιπόν δείξαμε ότι αυτό είναι 0, ομοίως βγαίνει ότι και αυτό είναι 0 και τελειώσαμε. Μπορούμε λοιπόν να πετάμε ένα σημείο ή δύο ή οποιοδήποτε πεπερασμένο αριθμό από σημεία, δεν αλλάζει τίποτα και δεν αλλάζει το ολοκλήρωμά μας. Ή και οποιοδήποτε αριθμίσιμο. Αυτό μπορεί να το παίξει το παιχνίδι αυτό και με αριθμίσιμο αριθμό από σημεία. Μπορεί να τα διαγράψει από το σύνολο που ολοκληρώνει και η συνάρτησή σου δεν πρόκειται να αλλάξει το ολοκλήρωμα. Ωραία. Καμιά ερώτηση μέχρι στιγμής? Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη άσκηση που ζητάει το εξής. Να δείξουμε ότι. Στην άσκηση 4 από τη σημειώσεις Μίτση. Ότι το ολοκλήρωμα από 1 έως συνάπειρο της συνάρτησης 1 δια χ είναι ίσο με το ολοκλήρωμα από 0 έως 1 της ίδιας συνάρτησης και τα δύο αυτά κάνουν συνάπειρο. Εντάξει. Λοιπόν, να κάνουμε την παρατήρηση. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Να δείξουμε ότι αυτό εδώ πέρα κάνει συνάπειρο. Δεν αρκεί να δείξω ότι είναι μεγαλύτερο ίσο από μια οσοδήποτε μεγάλη ποσότητα. Λοιπόν, για κάθε αριθμό m, για κάθε αριθμό m θετικό, αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο ίσο από το ολοκλήρωμα 1 έως m του 1 δια χ. Συμφωνείτε? Γιατί απλά μίκρανα το πεδίο ολοκλήρωσης. Αυτή τώρα είναι μια συνεχή συνάρτηση στο 1 έως m. Συνεχής και φραγμένη και είναι και ρήμα ολοκλήρωση, γιατί είναι συνεχής. Άρα λοιπόν αυτό μπορώ να το γράψω στο ολοκλήρωμα από 1 έως m δια χ δια χ. Και να το υπολογίσω με τους γνωστούς μου λογαριασμούς. Ποια είναι η παράγουσα του 1 δια χ? Είναι το λογάριθμος του χ, έτσι, από το 1 έως το μ, που θα μου δώσει λογάριθμος του μ μείον το λογάριθμο του 1, που κάνει λογάριθμος του μ. Τι έδειξα? Έδειξα ότι το ολοκλήρωμα από 1 έως συνάπειρο του 1 δια χ είναι μεγαλύτερο ίσο του λογαρίθμου μ για κάθε μ. Αυτό συνεπάγεται φυσικά ότι δεν μπορεί να είναι πραγματικός αριθμός, ότι είναι συνάπειρο.
Εντάξει. Το ολοκλήρωμα λοιπόν είναι συνάπειρο γιατί είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε αριθμό θέλω. Και για να δούμε το 0,1 πώς γίνεται. Πώς θα δείξουμε το ολοκλήρωμα στο ανοιχτό 0,1 του 1 διαχεί είναι και αυτό συνάπειρο. Και πάλι θα πάμε και θα μικράρουμε το πεδίο ολοκλήρωση, να το κάνουμε ένα σύνολο που συνεχίσει και φραμμένη, θα το κάνω ε έως 1. Και πάλι στο ε έως 1, η συνάρτηση μου είναι συνεχή συνάρτηση, αλλά ρήμα να ολοκληρώσουμε και μπορώ λοιπόν να γράψω αυτό το ολοκλήρωμά μου από ε έως 1 διαχεί διαχεί και να το υπολογίσω και πάλι με τον ίδιο λογαριασμό, είναι λογάριθμος του χ από ε έως 1 που θα μου δώσει λογάριθμος του 1 που είναι 0, μείον το λογάριθμο του ε που θα μου δώσει ουσιαστικά το λογάριθμο του 1 δια ε. Και αυτό ισχύει για κάθε ε θετικό. Αν πάρω το ε να είναι πάρα πολύ μικρό, το 1 δια ε γίνεται όσο μεγάλο θέλω και ο λογάριθμος του παρομοίως, άρα και αυτό το ολοκλήρωμα είναι συνάπειρο. Εντάξει. Να θυμίσω εδώ κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε μάθει στον απεραστικό λογισμό μάλλον, παρά στην ανάλυση, ότι αν έχεις να υπολογίσεις το ολοκλήρωμα, ας πούμε, από 0 έως άπειρο. Ας μην βάλω το 0 μέσα, γιατί μπορεί να μην ορίζει. Από 0 έως άπειρο. Μιας δύναμης 1 δια χ στην α, το α να είναι, ας πούμε, θετικό, τότε αυτό εδώ πέρα είναι πάντα συνάπειρο. Ό,τι και να είναι το α. Δεν υπάρχει κανένας εκθέτης α που να, αυτό το ολοκλήρωμα να είναι πεπερασμένο. Υπάρχουν όμως εκθέτες όπου αν το μοιράσουμε ξέρω εγώ από 1 έως συνάπειρο και από 0 έως συνάπειρο, από 0 έως 1, για κάποιους εκθέτες είναι αυτό εδώ πεπερασμένο και το άλλο είναι άπειρο, για τους υπόλοιπους εκθέτες είναι αυτό εδώ πεπερασμένο και αυτό άπειρο, εκτός από το 1 που είναι αυτό που κάναμε, όπου είναι και τα δύο άπειρα. Αυτό λοιπόν είναι πεπερασμένο, το 1 διαχείρισε την α, είναι πεπερασμένο αν και μόνο αν το α είναι μεγαλύτερο του 1. Το έχετε μάθει αυτό, έτσι. Και το ανάποδο σημαίνει εδώ πέρα, αν το α είναι μικρότερο του 1, είναι πεπερασμένο το 0 έως 1. Για α ίσον 1 δεν είναι ούτε το 1 ούτε το άλλο πεπερασμένο. Εντάξει, αυτό είναι πολύ χρήσιμο να το ξέρει κανείς, το χρησιμοποιούμε συνέχεια στην ανάλυση και στον απεριστικολογισμό. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε μια πιο ενδιαφέρουσα άσκηση, είναι υπαριθμό 5 στη σημειώση Μίτση, που λέει το εξής, έχω μια ακολουθία συναρτήσεων Fn, μεγαλύτερη στη μηδενός, μετρήσιμες πάντα, είπαμε εννοείται από εδώ και πέρα, και η Fn τείνουν στην F, και αυτή αναγκαστικά θα είναι μεγαλύτερη στο μηδενός, αφού είναι το όριο μη αρνητικών, και υποθέτουμε επίσης ότι η Fn είναι όλες μικρότερες ή ίσες του F. Δεν υποθέτουμε μονότονη σύγκληση, υποθέτουμε ότι όλες είναι από κάτω από την F. Εντάξει, αλλά μπορεί μια, να αποκατεβαίνουν έτσι. Ωραία. Και θέλουμε να δείξουμε από εδώ ότι το ολοκλήρωμα των Fn τείνει στο ολοκλήρωμα της F. Θυμίζω ότι αν ξέραμε ότι οι Fn συγκλίνουν στην F κατά μονότονο τρόπο, δηλαδή αν το Fn του χ είναι μικρότερο ίσο από το Fn συν 1 του χ, αν αυξάνοντας το n ανέβαινε πάντα η τιμή, είναι το θεωρούμε μονότονη σύγκληση ότι έχουμε αυτό. Δεν υποθέτουμε κάτι τέτοιο, υποθέτουμε μόνο αυτό. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα το κάνουμε. Καταρχήν, από αυτήν εδώ, τι έπεται. Έπεται ότι το ολοκλήρωμα των Fn είναι μικρότερο ίσο από το ολοκλήρωμα της F, αφού είναι αντίστοιχα συγκρίσιμες συναρτήσεις. Άρα λοιπόν, αυτό μπορώ να το γράψω ως ολοκλήρωμα του ορίου των Fn. Εντάξει. Το οποίο, αφού συγκλίνουν οι συναρτήσεις, το όριο είναι ίδιο με το limit των Fn. Και από το λίμα του φατού έχω ότι αυτό το τελευταίο είναι μικρότερο ίσο από το limit των ολοκληρωμάτων των Fn. Εδώ είναι από το φατού. Έχω λοιπόν ότι το λιμίνφ των ολοκληρωμάτων των Fn φράσει κάθε ένα από τα ολοκληρώματα αυτά.
Τώρα, εδώ έχω μια ακολουθία αριθμών που είναι όλοι μικρότεροι σε επαφή των αριθμών. Άρα, το lim sup της ακολουθίας αυτής είναι μικρότερο ίσο από αυτόν τον αριθμό. Από εδώ λοιπόν έπεται ότι το lim sup της ακολουθίας αυτής είναι μικρότερο ίσο από αυτόν τον αριθμό. Γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία εξάρτηση με το n. Δηλαδή, αν έχεις μια ακολουθία αν που είναι μικρότερο ίσο του 1, τότε το lim sup της αν είναι μικρότερο ίσο του 1. Δεν μπορεί να έχει ένα σημείο ισόρρευση των αν που να είναι πέρα από το 1, αφού όλα τα αν είναι μέχρι 1. Αυτό χρησιμοποιείς εδώ πέρα. Ωραία. Ωραία. Και πώς τελειώνουμε τώρα. Τι έχουμε δείξει εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το ολοκλήρωμα σεφ, το οποίο, αν συνεχίσω από εδώ πέρα τις ανισότητες, καταλήγουμε εδώ. Αυτό παίρνω τώρα, έτσι. Έχω λοιπόν εδώ πέρα μια ακολουθία, τα ολοκληρώματα των εφέρ, που το λιμσούπ της είναι μικρότερο ή ίσο από το λιμίνφ της. Αναγκαστικά είναι ίσα, έτσι. Αυτά τα δύο πράγματα είναι ίσα και φυσικά αυτό που είναι ανάμεσά τους είναι επίσης ίσο. Άρα λοιπόν το lim των ολοκληρωμάτων των Fn ισούται με το ολοκλήρωμα της F, γιατί αυτό είναι ανάμεσα στα δύο. Εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε την άσκηση 6, η οποία τι λέει. Fn είναι μια φθήνουσα ακολουθία συναρτήσεων. Έχω λοιπόν μια αρνητικές συναρτήσεις, φθήνουσα ακολουθία, με τρεις μεσόλες και οι Fn συγκλίνουν στην F. Είναι κάτι ανάλογο του θεωρήματος μονότονης σύγκλησης, αλλά δεν είναι για αύξουσες ακολουθίες ή για φθήνουσες ακολουθίες. Το θεώρημα μονότονης σύγκλησης είχε αύξουσες εφέρ. Έχω λοιπόν σύγκληση από πάνω στην F και υποθέτω επίσης ότι το ολοκλήρωμα της F1, που η F1 είναι πάνω από όλες, έτσι, άρα όλες έχουν πεπερασμένο ολοκλήρωμα. Το να υποθέσεις ότι το ολοκλήρωμα της F1 είναι πεπερασμένο είναι σαν να λες ότι για όλες τις επόμενες και την F2 και την F3, όλες έχουν πεπερασμένο ολοκλήρωμα, γιατί όλες είναι κάτω από την F1, αφού η ακολουθία μου είναι φθήνουσα. Εντάξει. Υποθέτουμε λοιπόν αυτό. Και θέλουμε τότε να δείξουμε το θεώρημα σύγκλησης, δηλαδή ότι το ολοκλήρωμα, το όριο των ολοκληρωμάτων των Fn είναι το ολοκλήρωμα της F. Είναι, είπαμε, σαν το θεώρημα μονότονης σύγκλησης, απλά αντί να είναι αύξηση ακολουθία συναρτήσεων, είναι ευθύνουσα ακολουθία συναρτήσεων. Αλλά τώρα έχει μια έξτρα συνθήκη που θα δούμε ότι είναι απαραίτητη η έξτρα συνθήκη, γιατί αυτά τα ολοκληρώματα είναι πεπερασμένα. Θυμηθείτε τότε που κάναμε, που θεμελιώναμε το μέτρο, που είχαμε δείξει ότι αν έχεις ένα σύνολο α που είναι η αύξουσα ένωση κάποιον αν, τότε βγάζαμε κατευθείαν ότι το μέτρο του α είναι το όριο των μέτρων των αν. Εντάξει. Αλλά όταν είχαμε το α να είναι μια φθήνουσα τομή των αν, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε ότι το μέτρο του α είναι και πάλι το όριο των μέτρων των αν, παρά μόνο αν βάζαμε μια έξτρα υπόθεση που ήταν ότι το α1 είχε πεπερασμένο μέτρο. Υπήρχε μια συμμετρία και τότε, όπως υπάρχει και τώρα. Στο θεώρημα λοιπόν μονότονης σύγκλησης του Λεμπέκ, όταν πας προς τα πάνω δεν χρειάζεται να βάζεις καμία προϋπόθεση, όταν πας προς τα κάτω πρέπει να ξέρεις ότι τα ολοκληρώματα σου είναι πεπερασμένα. Εντάξει, αυτή είναι η αντιστοιχεία με τα θεωρήματα που σας γράφω εδώ δεξιά. Ωραία. Πώς να το δείξουμε τώρα αυτό. Θα κοιτάξουμε, εμείς θέλουμε να αναχθούμε κάπως στο θεώρημα μονότονης σύγκλησης για αύξηση συναρτήσεις, τι θα κάνουμε. Θα κοιτάξουμε, εμείς έχουμε εδώ πέρα την F, την F και η F1 ξέρω εγώ είναι αυτή εδώ, η F2 είναι πιο κάτω, η F3 είναι πιο κάτω κλπ. Είναι όλες εδώ. Ωραία. Ποια είναι μια αύξηση ακολουθία συναρτήσεων που μπορώ να βρω. Είναι η F1 από την F,
Η F1 πλην F2, η F1 πλην F3, η F1 πλην F4, αυτή είναι μια άκουσα ακολουθία. Η F1 λοιπόν πλην Fn, αν κοιτάξω αυτή την ακολουθία συναρτήσεων, είναι άκουσα. Γιατί είναι άκουσα? Γιατί η F1 είναι ευθύνος και έχω βάλει πλην μπροστά. Ωραία. Πού συγκλίνει αυτή εδώ η ακολουθία συναρτήσεων? Καταρχήν είναι επίσης και η αρνητική, έτσι. Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορώ να μιλήσω για το ακύρωμά της. Ναι. Άρα σίγουρα χρειαζόμαστε να πάμε το πλην μπροστά στη συνάρτηση την FN. Απλά αν δεν βάζαμε το F1 θα ήταν απλά μόνο αρνητικό. Ναι, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε ακόμα αρνητικές συναρτήσεις, έτσι. Ωραία. Πού συγκλίνει λοιπόν αυτή η ακολουθία συναρτήσεων? Αυτή η ακολουθία συναρτήσεων, η F1 είναι σταθερή, δεν κουνάει. Η F1 συγκλίνει στο F, αλλά αυτή συγκλίνει στην F1 πλην F. Που φυσικά και αυτή είναι μια μη αρνητική συνάρτηση, αφού είναι όριο μη αρνητικών. Ωραία. Είναι αύξηση ακολουθία συναρτήσεων που συγκλίνει κατά αύξηση τον τρόπο εδώ. Άρα λοιπόν από το θεώρημα μονότονη σύγκληση έχουμε τα ολοκληρώματα των F1 μείον Fn συγκλίνουν στο ολοκλήρωμα της F1 μείον F. Από την πρώτη άσκηση που κάναμε σήμερα, ξέρουμε ότι επειδή αυτό ο ολοκληρωτέος εδώ και εδώ είναι θετικός, αυτό εδώ μπορούμε να το γράψουμε ως ολοκλήρωμα των F1 μείον ολοκλήρωμα των Fn. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, επειδή η F1 μείον Fn είναι θετικό, ίσο με ολοκλήρωμα των F1 μείον ολοκλήρωμα της F. Διώχνεις αυτά, διώχνεις και τα συν, όχι ίσον, συγκλίνει, συγγνώμη, συγκλίνει και σου μένει ότι το ολοκλήρωμα των Fn συγκλίνει στο ολοκλήρωμα της F. Πού χρησιμοποιήθηκε αυτό εδώ, παιδιά? Εκεί που το διώξαμε. Γιατί αν το ολοκλήρωμα αυτό εδώ πέρα ήταν συνάπειρο, δεν μπορεί να απλοποιήσει το συνάπειρο από δύο μεριές και να πάρεις κάτι. Δηλαδή συνάπειρο συν 5 ίσον ίσον με το συνάπειρο συν 6. Αλλά το 5 δεν είναι ίσον με το 6, δεν μπορώ να διώξω το συνάπειρο. Πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε και την τελευταία άσκηση που είναι η 7. Και στην άσκηση αυτή έχω μια ακολουθία συναρτήσεων που συγκλίνουν στην F. Και υποθέτουμε, ωραία, έχω υπό μια ακολουθία Fn, μία αρνητικές συναρτήσεις, οι οποίες συγκλίνουν στην F. Παντού σημαίνει αυτό, έτσι. Και υποθέτω επίσης ότι το όριο των ολοκληρωμάτων υπάρχει και είναι ίδιο με το ολοκλήρωμα της F. Εντάξει, και το οποίο υποθέτουμε ότι είναι πεπερασμένο. Ωραία. Για τα ολοκληρώματα των Fn δεν υποθέτουμε ότι είναι πεπερασμένο. Για κάθε ε τότε, για κάθε μετρήσιμο ε, θέλω να δείξω ότι το ολοκλήρωμα πάνω στο ε των Fn συγκλίνει και αυτό πάνω στο ολοκλήρωμα πάνω στο ε της F. Εντάξει. Πώς λέτε να το κάνουμε αυτό? Η συνθήκη που είπαμε πριν είναι για κάθε. Ποια είναι? Για οποιοδήποτε διάστημα. Όταν λες πριν, τι εννοείς? Εκεί που λέμε ότι το ολοκλήρωμα της συγκλίνει. Όχι, είναι το, για το ολοκλήρωμα πάνω στο R. Έτσι. Δεν ξέρουμε ότι τα ολοκληρώματα πάνω στο R συγκλίνουν και θέλουμε να δείξουμε ότι συγκλίνουν σε κάθε σύνολο. Καταρχήν, τι μπορεί να πάει στραβά σύμφωνα με το λήμα του Φατού? Μάλλον, τι ισχύει πάντα σύμφωνα με το λήμα του Φατού? Αν πάρουμε να εφαρμόσουμε το λήμα του Φατού στην Fn ή σε αυτές εδώ, αυτό μην ξεχνάμε ότι είναι ίδιο με Fn επί τη χαρακτηριστική του E, και αυτό είναι ίδιο με F επί τη χαρακτηριστική του E, έτσι. Μπορούμε να εφαρμόσουμε το λήμα του Φατού είτε σε αυτές είτε σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι Fn συγκλίνουν, το λιμ μπορούμε να το κάνουμε λιμ. Το λήμα του Φατού λοιπόν τι μας λέει? Ας πούμε για αυτή την περίπτωση. Μας λέει
ότι το ολοκλήρωμα του λιμίνθ των εφέν, μάλλον το κάνω για αυτή την περίπτωση, είναι μικρότερο ίσο του λιμίνθ των ολοκληρωμάτων των εφέν. Ωραία, εμείς ξέρουμε ότι το λιμίνθ των εφέν είναι λιμ των εφέν, που είναι εφ. Άρα αυτό είναι το ολοκλήρωμα της εφ. Και εδώ πέρα τι ξέρουμε, κοιτάξτε, το λιμίνθ αυτής της ακολουθίας αριθμών είναι λιμ και είναι το ολοκλήρωμα της εφ. Εντάξει, έχουμε δηλαδή το λίμμα του φαρετού σε εμάς ισχύει με ισότητα. Ισχύει με ισότητα. Τώρα, το ίδιο λίμμα του φαρετού μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε αυτές τις συνάρτησεις. Και τι μας λέει. Το ολοκλήρωμα, το λιμίνθ εφέν επί χαρακτηριστική του ι, μικρότερο ίσο ολοκλήρωμα λιμίνθ, λιμίνθ των ολοκληρωμάτων, εφέν ολοκλήρωμα του ι. Ωραία. Εδώ τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάναμε εδώ πέρα και δεν ξέρουμε αν συγκλίνει κάπου το ολοκλήρωμα των εφέν στο ι. Ενώ προηγουμένως ξέραμε το ολοκλήρωμα των εφέν παντού συγκλίνει. Να το. Εδώ δεν ξέρουμε, αυτό θέλω να δείξουμε. Αλλά εδώ δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ μπορούμε όμως να κάνουμε. Δηλαδή, αν πάρεις οποιοδήποτε χ, αν είναι εκτός του ι, είναι όλα μηδενικά. Αν είναι μέσα στο ι, επειδή τα εφέν του χ συγκλίνουν στην εφ, αυτό λοιπόν είναι λιμ και πάλι. Και άρα λοιπόν αυτό θα είναι το ολοκλήρωμα τούτο. Ή αν θέλετε να το γράψετε έτσι, είναι αυτό εδώ. Και από εδώ τι έχουμε. Αυτό είναι, είπαμε, το λιμίνθ των ολοκληρωμάτων πάνω στο ι των εφέν. Λοιπόν, για κάθε ι λοιπόν, τι έχουμε δείξει εμείς, για να τη μαζέψουμε λίγο αυτή. Να το γράψουμε λίγο εδώ. Για κάθε ι, εμείς έχουμε ότι το ολοκλήρωμα της εφ πάνω στο ι είναι μικρότερο ίσο από το λιμίνθ το ολοκλήρωμα των εφέν πάνω στο ι. Και αυτό ισχύει για κάθε ι. Τι θα γίνει αν το εφαρμόσω για το ι συμπλήρωμα. Προσπαθώ να αναχθώ κάπως το ολοκλήρωμα πάνω σε όλη την ευθεία. Ένας τρόπος να φτάσει στο ολοκλήρωμα σε όλη την ευθεία, αν ξεκινήσει από το ολοκλήρωμα πάνω στο ι, είναι να κοιτάξει τι γίνεται στο ολοκλήρωμα πάνω στο ι συμπλήρωμα. Το ολοκλήρωμα πάνω στο ι συμπλήρωμα, επειδή αυτό ισχύει για κάθε ι, θα έχει τούτο. Ι συμπλήρωμα τη εφ, μικρότερο ίσο, λιμίνθ, ολοκλήρωμα εφέν στο ι συμπλήρωμα. Εντάξει. Και αν τα προσθέσει τώρα αυτέ τι δύο ανισότητε κατά μέλη, αυτό και αυτό μαζί από την προσθετική ιδιότητα θα μου κάνουν το ολοκλήρωμα της F. Σωστά. Οπότε θα είσαι ότι το ολοκλήρωμα της F είναι μικρότερο ίσο του λιμίνθ των ολοκληρωμάτων στο I συν το λιμίνθ των ολοκληρωμάτων στο I συμπλήρωμα. Ωραία. Ωραία. Έχω το λιμίνθ μιας ακολουθίας συν το λιμίνθ μιας άλλης ακολουθίας. Τι ξέρω εγώ για το λιμίνθ της αν συν το λιμίνθ της bn σε σχέση με το λιμίνθ της an συν bn. Ποια είναι η σωστή ανισότητα ανάμεσά τους. Τι λέτε. Κατά κάποιο τρόπο το λιμίνθ των αν μας δει πόσο χαμηλά μπορεί να πάει αν, πόσο χαμηλά μπορεί να πάει bn. Και το δεξί μέλος είναι πόσο χαμηλά μπορεί να πάει το άθροισμά τους. Φανταστείτε οι δύο ακολουθίες όμως να κάνουν κάτι τέτοιο. Αβ, 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 αβ. Το άθροισμά τους είναι πάντα μεγάλο. Τα ελάχιστα τους είναι μικρά όμως. Άρα η σωστή ανισότητα εδώ πέρα είναι αυτή εδώ. Εντάξει. Δεν το απέδειξα τώρα με αυτό που σας είπα, απλά σας είπα ότι αν έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο ανισότητες, είναι ξεκάθαρο ποια είναι αυτή. Αλλά πάντως η απόδειξη σίγουρα την έχουμε κάνει στην ανάλυση, αλλά μπορείτε να τη βρείτε και μόνοι. Αν προσθέσω λοιπόν αυτά τα δύο, μου βγαίνει αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι μικρότερο ή ίσο του λιμίνθ του αθροίσματος, που το λιμίνθ του αθροίσματος
είναι το ολοκλήρωμα της FN παντού. Για να το γράψω εδώ πίσω τι έχω, τι απέδειξα. Απέδειξα ότι το ολοκλήρωμα της F είναι μικρότερο ίσο του λιμίν των ολοκληρωμάτων των FN. Τι έκανα τώρα, γιατί είπα στο νερό. Για να δούμε. Έχω χαθεί σε μισό λεπτό, παιδιά, να δούμε. Αυτό εδώ πέρα, αυτό όμως είναι ίδιο με αυτό που λέει ο Φατού. Οπότε δεν βλέπω να έχουμε ρίξει τίποτα με αυτό που κάναμε. Για να το ξανασκεφτούμε λίγο. Εδώ έχουμε το ολοκλήρωμα της F. Το ολοκλήρωμα της F. Το λιμίμφ των ολοκληρωμάτων των FN. Άρα από εδώ πέρα λοιπόν και από εδώ έχουμε ότι αυτό είναι ίσο. Για να δούμε εδώ πέρα. Αυτό που είναι το λιμ από την υπόθεση εκείνη που είναι το ολοκλήρωμα της F από την υπόθεσή μας. Πώς ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε για να το λύσουμε. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ έπρεπε να είχαμε, μιλήσει λίγο διαφορετικά. Εμείς τι θέλουμε να δείξουμε. Εμείς θέλουμε να δείξουμε αυτό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτό εδώ πέρα. Τι γίνεται αν δεν συμβεί αυτό. Αν το να μην συμβεί αυτό, παιδιά, σημαίνει τι. Σημαίνει ότι εδώ πέρα, τι ανισότητα έχεις. Αυστηρή. Γιατί αν έχεις την ίδια ανισότητα, δεν μπορεί να έχεις, να μην συγκλίνει το ολοκλήρωμα των FN και το ολοκλήρωμα της F να είναι ίσο το ολοκλήρωμα του LIMIF. Εντάξει, έχεις αυστηρή ανισότητα. Αν εδώ πέρα έχεις αυστηρή ανισότητα, το μικρότερο ίσο το έχεις πάντα, αλλά υποθέτοντας ότι δεν ισχύει το συμπέρασμά σου, έχεις αυστηρή ανισότητα εδώ. Εντάξει. Στο συμπλήρωμα έχεις πάντα το μικρότερο ίσο. Δεν μπορείς να πεις ότι και εδώ είσαι αυστηρή ανισότητα, γιατί διάλεξες εδώ πέρα το ι, εσύ πήρες ένα ι και λες έστω ότι δεν ισχύει για κάποιο ι αυτό που θέλω να δείξω. Άρα γι' αυτό το ι έχω αυστηρή ανισότητα. Για το συμπλήρωμα θα έχεις πάντα το μικρότερο ίσο. Προσθέτοντας αυτές τις δύο μαζί, θα πάρεις αυστηρή ανισότητα εδώ. Εντάξει. Και εδώ. Άρα λοιπόν έχεις βγάλει ότι το ολοκλήρωμα της F είναι μικρότερο από το ολοκλήρωμα. Θα έχεις εδώ πέρα μικρότερο. Από την άλλη μεριά όμως, εσύ έχεις υποθέσει ότι τα ολοκληρώματα των FN τείνουν στο ολοκλήρωμα της F. Αλλά το λιμίμφ των ολοκληρωμάτων των FN είναι λιμ των ολοκληρωμάτων των FN, που είναι το ολοκλήρωμα της F. Και έχεις βάλει ότι το ολοκλήρωμα της F είναι αυστηρά μικρότερο από το ολοκλήρωμα της F. Εντάξει, αυτό ήταν που έλειπε από το συλλογισμό μας πριν. Για να ξαναξεκαθαρίσουμε αυτό το σημείο. Εμείς τι θέλουμε να δείξουμε. Θέλουμε να δείξουμε ότι για κάθε μετρήσιμο ι ισχύει αυτό. Έστω ότι για κάποιο ι, εδώ λοιπόν θα πρέπει να αλλάξω το ποσοδείκτη, ότι ναι μεν ισχύει αυτό για κάθε ι, αλλά υποθέτω για ένα συγκεκριμένο ι δεν ισχύει αυτή η ανισότητα. Εντάξει, δεν ισχύει αυτή η ανισότητα. Άρα λοιπόν θα έχω την αυστηρή ανισότητα. Το ολοκλήρωμα της F είναι μικρότερο. Είναι αυτό που το Φατού επιτρέπει, έτσι. Το λίμμα του Φατού μου λέει το ολοκλήρωμα της F είναι μικρότερο ίσο του λιμίμφ των ολοκληρωμάτων των FN. Αν το ολοκλήρωμα της F δεν είναι ίσο με τούτο εδώ πέρα, θα έχω μικρή αυστηρή ανισότητα. Ωραία. Και για το συμπλήρωμα δεν μπορώ να υποθέσω φυσικά ότι έχω αυστηρή ανισότητα, αλλά για κάθε ι, άρα και για το συμπλήρωμα, ισχύει αυτό που λέει το λίμμα του Φατού. Τα προσθέτω, κάνω το συλλογισμό που είχα κάνει και πριν και καταλήγω ότι το ολοκλήρωμα του F είναι μικρότερο από το λιμίμφ των ολοκληρωμάτων των FN. Εδώ. Αλλά το λιμίμφ των ολοκληρωμάτων, από την υπόθεσή μου που είναι ότι συγκλίνουν τα ολοκληρώματα, είναι λιμ των ολοκληρωμάτων. Και η υπόθεσή μου λέει ότι συγκλίνουν σε αυτό το όριο. Άτοπο λοιπόν, επειδή βγάλαμε το ολοκλήρωμα της F είναι μικρότερο από το ολοκλήρωμα της F. Ωραία. Και εδώ χρησιμοποιήθηκε και αυτή η υπόθεση. Είναι αριθμός.
Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε. Αν προσθέτεις άπειρα εδώ πέρα, δεν πάει να έχεις μικρότερη. Δηλαδή το ένα μικρότερο του δύο, άπειρο μικρότερο του άπειρο, πρόσθεσέ τα, θα βγάλεις άπειρο και άπειρο που δεν είναι μικρότερο, είναι μικρότερο. Άρα λοιπόν εκεί χρησιμοποιήθηκε αυτή η ανισότητα. Εντάξει, έχουμε καμιά ερώτηση εδώ. Ωραία. Έχουμε λοιπόν ουσιαστικά πει ότι χρειάζεται να πούμε για το ολοκλήρωμα της F για μη αρνητικές συναρτήσεις. Πώς τώρα μπορεί κανείς να ορίσει, αν έχεις λοιπόν θες να ορίσεις το ολοκλήρωμα για προσημασμένες συναρτήσεις, δηλαδή ολοκλήρωμα προσημασμένης F. Ο τρόπος που το κάνουμε, παιδιά, είναι να χωρίσουμε την F σε θετικό και αρνητικό μέρος. Ο στάνταρ συμβολισμός είναι αυτός, ότι το F συν, γενικά αν έχεις ένα αριθμό, το F συν είναι το maximum του 0 και του αριθμού αυτού, ενώ το F πλην, που παρά το πλην εδώ πέρα είναι και αυτό θετική ποσότητα, είναι μείον το minimum του 0 και του F. Δηλαδή το F συν, αν ο αριθμός είναι θετικός, τότε ισχύεται με το F συν του και το άλλο το F είναι 0. Ενώ αν ο αριθμός είναι αρνητικός, τότε ο F ισχύεται με το πλην F πλην του. Σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτό εδώ. Και αυτό και αυτό είναι θετικές ποσότητες. Εντάξει. Αυτό είναι η στάνταρ ανάλυση της F σε θετικά κομμάτια, η διαφορά δύο θετικών συναρτήσεων. Έτσι. Ό,τι και να είναι. Ωραία. Και λέμε τώρα, η F λέγεται ολοκληρώσιμη, αυτό σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο εδώ, σημαίνει μια ανισότητα, αν το ολοκλήρωμα του F συν είναι πεπερασμένο. Το F συν είναι θετική συνάρτηση. Ξέρουμε τι σημαίνει το ολοκλήρωμα της. Και το ολοκλήρωμα της F πλην, επίσης θετική συνάρτηση, είναι και αυτό πεπερασμένο. Και τότε ορίζουμε, για τέτοιες συναρτήσεις, ορίζουμε το ολοκλήρωμα της F να είναι το ολοκλήρωμα της F συν μείον το ολοκλήρωμα της F πλην. Εντάξει, παρεπτόντως παιδιά, με αυτή την ανάλυση έπεται και αυτή εδώ η ανάλυση. Δηλαδή αν έχεις χωρίσει την F σε θετικό και αρνητικό κομμάτι, η διαφορά τους είναι η F, το άθροισμά τους είναι η απόλυτο F. Εντάξει. Οπότε το να πει κανείς αυτά τα δύο μαζί είναι ισοδύναμο με το να πει ότι το ολοκλήρωμα αυτής της μη αρνητικής συνάρτησης είναι πεπερασμένο. Και συνήθως το βλέπει κανείς γραμμένο έτσι. Είναι ισοδύναμο αυτό. Γιατί αν αυτό είναι πεπερασμένο, τότε επειδή η F συν είναι μικρότερη από την απόλυτο F και η F πλην είναι μικρότερη από την απόλυτο F, και αυτά τα ολοκληρώματα είναι πεπερασμένα, και αντίστροφα, λόγω της προσθετικότητας, αν το ολοκλήρωμα αυτής είναι πεπερασμένο και αυτής είναι πεπερασμένο, το ολοκλήρωμα της απόλυτο F είναι επίσης πεπερασμένο. Άρα λοιπόν αυτή εδώ είναι η συνθήκη που βάζουμε για ολοκληρωσιμότητα, που είναι ισοδύναμη αυτήν εδώ. Και σε αυτή την περίπτωση ορίζουμε το ολοκλήρωμα της F να είναι αυτό εδώ. Εντάξει, θα δούμε βέβαια αργότερα ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα επιτρέπουμε στον εαυτό μας να γράφει κάτι τέτοιο. Ακόμα και όταν η F, αυτό μπορούμε ήδη να το κάνουμε όταν η F είναι θετική, έτσι. Αλλά ακόμα και όταν η F είναι προσημασμένη, θα επιτρέπουμε στον εαυτό μας κάτι τέτοιο που απαγορεύεται από αυτό το κανόνα. Αν υποθέσεις ότι μπορεί να γράψει το ολοκλήρωμα μιας προσημασμένης F μόνο σε αυτή την περίπτωση, αυτό αποκλείεται να βγει στην άκρη. Γιατί αυτό είναι το ολοκλήρωμα, διαφορά δύο πεπερασμένων πραγμάτων. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις θα επιτρέπουμε στον εαυτό μας να γράφει αυτό. Πότε? Όταν μόνο ένα από τα δύο, ας πούμε τούτο εδώ, είναι συνάπειρο και το άλλο είναι πεπερασμένο. Εντάξει. Τότε είναι φυσιολογικό ότι το ολοκλήρωμα της F είναι συνάπειρο, μείον οτιδήποτε πεπερασμένο, πάλι συνάπειρο θα κάνει.
και αντίστοιχα θα επιτρέπουμε στον εαυτό μας να γράφει ότι το ολοκλήρωμα της F είναι πλην άπειρο. Αν το ολοκλήρωμα της F συν είναι υπεπερασμένο και το ολοκλήρωμα της F πλην είναι συνάπειρο. Αλλά όταν λέμε για ολοκληρώσιμη, εκεί δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας τέτοιες παραποντίες, γιατί είναι πολύ σημαντική έννοια. Ολοκληρώσιμη συνάρτηση σημαίνει το ολοκλήρωμα της απολύτου του F είναι πεπερασμένο. Τελεία. Μια τέτοια συνάρτηση για την οποία ισχύει αυτό δεν τη λέμε ποτέ ολοκληρώσιμη. Έχει ολοκλήρωμα Λεμπέκ, γιατί επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάνει αυτό που σας είπα, αλλά δεν τη λέμε ολοκληρώσιμη. Ολοκληρώσιμη σημαίνει το ολοκλήρωμα της απολύτου του F είναι πεπερασμένο. Εντάξει. Ωραία. Έχοντας ορίσει λοιπόν το ολοκλήρωμά μας κατά αυτόν τον τρόπο, πρέπει τώρα να αποδείξουμε τις διάφορες ιδιότητες που έχει αυτό. Και πώς να τα αποδείξουμε. Τι ιδιότητες, έτσι. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν με δύο F και G ολοκληρώσιμες. Δηλαδή είναι προσημασμένες συναρτήσεις που το ολοκλήρωμα της απολύτου F και της απολύτου ολοκληρώσιμες. Γράφω εδώ τι σημαίνει αυτό. Ότι αυτό είναι πεπερασμένο και αυτό είναι πεπερασμένο. Και θα δείξουμε διάφορες ιδιότητες. Πάμε στην πρώτη. Ότι αν το α είναι πραγματικός αριθμός, τότε η αφ είναι ολοκληρώσιμη και το ολοκλήρωμα της αφ είναι α φορές το ολοκλήρωμα της F. Εντάξει. Εδώ τώρα κανονικά δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που πρέπει να πει κανείς, απλά πρέπει να ξεχωρίσει λίγο τις περιπτώσεις που το α είναι θετικό και το α αρνητικό. Εμείς έχουμε αυτό εδώ, F ίσον F συν πλην F πλην. Αν το α είναι θετικό, τότε μπορούμε πολύ απλά να πολλαπλασιάσουμε επί α εδώ πέρα και βλέπουμε από εδώ πέρα κατευθείαν ότι το θετικό κομμάτι της αφ είναι α επί το θετικό κομμάτι της F και το αρνητικό κομμάτι της αφ είναι α επί το αρνητικό κομμάτι της F. Ωραία, οπότε το τι έπεται από εδώ, έπεται καταρχήν ότι το απόλυτο αφ. Καλά, αυτό φαίνεται κατευθείαν, δεν χρειάζεται να πάμε μέσω της ανάλυσης. Το απόλυτο αφ που είναι το απόλυτο α επί απόλυτο F που είναι α επί απόλυτο F. Άμα ολοκληρώσουμε, θετικές συναρτήσεις είναι όλες αυτές. Άμα πάρεις ολοκλήρωμα εδώ, ολοκλήρωμα εδώ και ολοκλήρωμα εδώ, ξέρουμε ότι το α πηδάει το ολοκλήρωμα και έχεις τούτο εδώ να είναι μικρότερο του απείρου. Αυτό ισχύει, παιδιά. Δηλαδή το συμπέρασμα αυτό ισχύει είτε είναι θετικό είτε αρνητικό το α, το βγάζει αυτή εδώ η σχέση. Απλά για να βγάλεις ότι ισούται με το α επί F πρέπει να κοιτάξεις περιπτώσεις. Και πάμε τώρα στη θετική περίπτωση που είχαμε ξεκινήσει. Ποιο είναι το ολοκλήρωμα της αφ, με βάση τον ορισμό μας είναι το ολοκλήρωμα της αφ συν πλην το ολοκλήρωμα της αφ πλην. Ναι, αλλά η αφ συν είναι α επί F συν πλην το ολοκλήρωμα α επί F πλην. Τώρα έχουμε ολοκληρώματα θετικών συναντήσεων, ξέρουμε ότι το α βγαίνει μπροστά. Και θα είναι α επί ολοκλήρωμα F συν μείον α επί ολοκλήρωμα F πλην. Βγάζει και ένα παράγοντα το α και παίρνει ολοκλήρωμα τη F συν μείον ολοκλήρωμα τη F πλην. Και αυτό εξ ορισμού είναι α επί το ολοκλήρωμα τη F, που είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε να δείξουμε. Όταν το α είναι αρνητικό, δεν ισχύει φυσικά αυτό. Αυτό που ισχύει είναι ότι αλλάζουν οι θέσεις στα πρόσωπα. Το α F συν θα είναι το α φορές, θα είναι μάλλον πλην α επί F πλην. Ωραία, το πλην α είναι θετικό τώρα. Ενώ το α F πλην θα είναι πάλι το F, θα είναι α, θα είναι πλην α επί F συν. Και ξανακάνεις το λογαριασμό και βγαίνουν πάλι τα ίδια. Δεν πρόκειται να το κάνω. Εντάξει. Μπορούμε λοιπόν να πολλαπλασιάζουμε ένα αριθμό και να βγαίνει ο αριθμός να πηδάει μπροστά από το ολοκλήρωμα. Ποια άλλη ιδιότητα πρέπει να δείξουμε? Την αθρηστικότητα. Τι λέει λοιπόν εδώ πέρα, ότι αν F και G, η F συν G είναι, ότι η υπόθεσή μας, να γυρίσω πίσω, είναι ότι η F και G είναι ολοκληρώσιμες. Έτσι, τότε η F συν G είναι επίσης ολοκληρώσιμη και το ολοκλήρωμα της F συν G είναι το ολοκλήρωμα της F συν το ολοκλήρωμα της G. Λοιπόν, το ότι η F συν G είναι επίσης ολοκληρώσιμη είναι άμεση συνέπεια της τριγωνικής ανισότητας. Τριγωνική ανισότητα μου λέει αυτό,
Αν βάλω, είναι όλα μη αρνητικά. Αν βάλω οχυρώματα μπροστά, έχω από την υποπροσθετικότητα του το δω, που είναι φυσικά μικρότερο του απείρου και μικρότερο του απείρου. Άρα λοιπόν είναι ολοκληρώσιμη η συνάρτηση. Και πάμε τώρα για να δείξουμε αυτό εδώ. Το ολοκλήρωμα του FCG, πρέπει να ξεκαθαρίσω ποιο είναι το FCG, αν το γράψω σαν άθροισμα. Έτσι. Από την άλλη μεριά μπορώ να κάνω την ίδια δουλειά στο F και στο G. Δηλαδή το FCG μπορώ να πάρω το F και να το σπάσω και να το γράψω F συν κιν F πλην και το G και να το σπάσω. Συν G συν κιν G πλην. Οπότε επειδή τα αριστερά μέλη είναι ίδια, το ίδιο ισχύει και για τα δεξιά μέλη. Οπότε αυτά τα δύο είναι μεταξύ τους ίσα. Και αν μετακινήσω τα πράγματα ώστε να έχω παντού πρόσημο συν, θα έχω F συν G συν, αυτό θα πάει από την άλλη μεριά, αυτό θα μου έρθει εδώ, συν F συν, συγγνώμη, συν F πλην, συν F πλην, συν G πλην, από τη μια μεριά, ίσο με F συν G πλην, συν F συν, συν G συν. Έχω αυτή την ισότητα που προήλθε από την ισότητα αυτών των δύο, αν μετακινήσω όλα τα συν από τη μια μεριά και όλα τα συν από, ώστε να μην έχω καθόλου πλήν. Ωραία. Εδώ τώρα είναι όλα μη αρνητικά. Έχω μια μη αρνητική συνάρτηση αριστερά που είναι άθροισμα τριών μη αρνητικών συναρτήσεων, άρα μπορώ να εφαρμόσω την προσθετικότητα για μη αρνητικές συναρτήσεις. Και τι παίρνω? Παίρνω το ολοκλήρωμα λοιπόν του αριστερού μέλους, που είναι το άθροισμα των ολοκληρωμάτων. Παίρνω λοιπόν αυτό, συν τούτο, συν, συγγνώμη, συν, εδώ είναι πλήν, πλην και πλην, ισούται με το ολοκλήρωμα του F συν G πλην συν ολοκλήρωμα του F συν συν ολοκλήρωμα του G συν. Παίρνω τώρα αυτό και το πάω στο άλλο μέλος και έχω ολοκλήρωμα του F συν G συν πλην ολοκλήρωμα του F συν G πλην ίσον το ολοκλήρωμα του F συν πλην ολοκλήρωμα του F πλην συν το ολοκλήρωμα του G συν πλην ολοκλήρωμα του G πλην, και αυτό που έχω αριστερά είναι το ολοκλήρωμα του F συν G, έτσι ορίζεται, και δεξιά έχω το πρώτο δύο όρη είναι το ολοκλήρωμα του F και η δεύτερη δύο όρη είναι το ολοκλήρωμα του G. Δείξαμε λοιπόν την προσθετικότητα φροντίζοντας να κουνήσουμε δεξιά-αριστερά τα πράγματα ώστε να εφαρμόσουμε την προσθετικότητα για θετικές συναρτήσεις και μετά τα ξαναγυρνάμε εκεί που πρέπει να είναι και το βγάλαμε στη γενική περίπτωση. Εντάξει. Ωραία. Έχουμε λοιπόν την προσθετικότητα. Τρίτο. Αν η F ισούται με 0 σχεδόν παντού, από εδώ έπεται ότι το ολοκλήρωμα της F ισούται με 0. Θυμηθείτε ότι νωρίτερα σήμερα αποδείξαμε την ισοδυναμία για μη αρνητικές συναρτήσεις. Για μη αρνητικές συναρτήσεις ισχύει και το ανάποδο βελάκι. Εδώ πέρα δεν έχω μη αρνητικές συναρτήσεις, δεν ξέρουμε αν είναι μη αρνητικές. Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε, επειδή το ολοκλήρωμα της F είναι 0, ότι η F είναι σχεδόν παντού 0. Μπορεί, ας πούμε, στο 0,1 η F να κάνει συν 1 και στο πλην 1,0 να κάνει πάλι πλην 1. Που το ολοκλήρωμα, το άσχημα του ολοκλήρωματος, δεν εξαφανίζεται, αλλά η συνάρτησή μου δεν είναι παντού 0. Εντάξει. Ισχύει όμως η μία κατεύθυνση, ότι αν η F είναι 0 σχεδόν παντού, τότε ισχύει αυτό εδώ. Λοιπόν, αφού είναι η F, παιδιά, ισούται πάντα με την F συν την F πλην και πάντα ένας από τους δύο αριθμούς είναι 0, πάντα, εντάξει, αφού η F είναι 0 σχεδόν παντού, κοιτάξτε, αν για ένα χ έχω 0 να είναι αυτό και επειδή ξέρω ότι στο δεξί μέλος το ένα από τα δύο είναι σίγουρα 0, άρα θα είναι και το άλλο. Έτσι. Αν είναι 0 αυτό το άθροισμα και ένα από τα δύο είναι 0, και το άλλο θα είναι 0. Άρα λοιπόν έπεται ότι αν το 0 ισούται με το f του χ, τότε και το f συν του χ είναι 0 και το f πλην του χ είναι 0. Εντάξει. Άρα λοιπόν το σύνολο όπου η f είναι διάφορη του μηδενός, περιέχει
στο σύνολο όπου η F συν είναι διάφορη του μηδενός. Καλά το λέω. Ναι, γιατί αν πάρω ένα σημείο όπου το F συν του χ είναι διάφορο του μηδενός, επειδή το F του πλην του χ θα είναι 0, αυτό θα είναι επίσης διαφορετικό του μηδενός. Καλά το λέω. Περιέχει λοιπόν αυτό. Και αφού η υπόθεσή μου είναι ότι αυτό εδώ πέρα έχει μέτρο 0, έπεται ότι και αυτό εδώ που είναι μεγαλύτερο και αυτό εδώ είναι 0. Άρα και η F συν είναι σχεδόν πάντα 0 και η F πλην με τον ίδιο λογαριασμό είναι σχεδόν πάντα 0. Αυτά εδώ είναι 0 και τα δύο. Αφού είναι 0 και τα δύο, έπεται ότι το ολοκλήρωμα της F συν είναι 0 και το ολοκλήρωμα της F πλην είναι 0. Και από εδώ έπεται, από τη διαφορά τους, το ολοκλήρωμα της F είναι 0. Εντάξει. Καμιά ερώτηση μέχρι στιγμής. Λοιπόν, η άλλη χρήσιμη ιδιότητα που θα αποδείξουμε τώρα είναι ότι αν έχουμε F μικρότερο ίσο του G σχεδόν παντού, τότε το ολοκλήρωμα της F είναι μικρότερο ίσο από το ολοκλήρωμα της G. Ωραία. Λοιπόν, αφού η F είναι μικρότερο ίσο του G, πάει να πει ότι G μείον F είναι μεγαλύτερη ίσο του μηδενός σχεδόν παντού. Και πάμε τώρα λοιπόν και γράφουμε την G, τη γράφουμε σαν F συν G μείον F. Έτσι. Για μισό λεπτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να δείξω λοιπόν το ολοκλήρωμα της F είναι μικρότερο από το ολοκλήρωμα της G. Στο μεταξύ, εγώ έχω δείξει την προσθετικότητα, έτσι, άρα αυτή εδώ η τελευταία πρόταση είναι ισοδύναμη με το ολοκλήρωμα της G μείον F να είναι μεγαλύτερο ίσως το 0. Γιατί έχω δείξει εγώ το ολοκλήρωμα της G μείον το ολοκλήρωμα της F είναι το ολοκλήρωμα της G μείον F. Ωραία. Από την άλλη μεριά, η G μείον F είναι μεγαλύτερο στο 0 σχεδόν παντού. Άρα λοιπόν, όταν πάω να εφαρμόσω τον ορισμό του ολοκληρώματος σε αυτήν, θα πάρω το G μείον F συν πλην το ολοκλήρωμα του G μείον F πλην. Και αυτή εδώ η συνάρτηση είναι 0, μία αρνητική συνάρτηση, είναι 0 σχεδόν παντού. Αυτό ξεχάσα το, δεν θα το χρειαστώ. Δεν ξέρω γιατί το έγραψα. Ωραία. Οπότε αυτό κάνει 0 το ολοκλήρωμα. Αφού η συνάρτησή μου είναι μια αρνητική συνάρτηση που είναι 0 σχεδόν παντού, κάνει 0. Άρα λοιπόν αυτό όλο μαζί κάνει το ολοκλήρωμα της G μείον F συν, που είναι μια αρνητική συνάρτηση, άρα αυτό είναι μεγαλύτερο στο μηδενός και τελείωσε. Έτσι. Όλα αυτά είναι φυσιολογικές ιδιότητες, απλά ανάλογα με το πώς ορίζει κανείς το ολοκλήρωμα πρέπει να περάσει από κάποια διαφορετικά στάδια για να τις τεκμηριώσει. Ωραία. Και η τελευταία ιδιότητα που θέλω να δείξω είναι ότι αν έχω δύο σύνολα ξένα, τότε έχω προσθετικότητα ως προς το σύνολο. Δηλαδή, αν έχω δύο σύνολα μετρήσιμα α και β που είναι ξένα, τότε το ολοκλήρωμα πάνω στο α ένωση β της F ισούται με το ολοκλήρωμα πάνω στο α συν το ολοκλήρωμα πάνω στο β. Όπως στις μη αρνητικές συναρτήσεις, ο συμβολισμός αυτός σημαίνει απλά F επί τη χαρακτηριστική του α. Λοιπόν, αφού λοιπόν τα σύνολά μου είναι ξένα, εγώ αυτό πώς το μεταφράζω. Μεταφράζω ως εξής. Η χαρακτηριστική συνάρτηση της ένωσης είναι ίδια με τη χαρακτηριστική συνάρτηση του α συν τη χαρακτηριστική του β. Σε αυτό εδώ μέσα έχει μπει η υπόθεση ότι είναι ξένα. Εντάξει. Γιατί αν δεν ήταν ξένα, το αριστερό μέρος θα ήταν 1, αλλά σε κάποιο σημείο αυτό θα ήταν 2 αν είχαν κοινό σημείο. Αλλά επειδή δεν έχουν κοινό σημείο, το δεξί μέρος θα είναι πάντα 0,1. Έτσι λοιπόν θα το χρησιμοποιήσω και ξεκινώ από εδώ και το γράφω ως ολοκλήρωμα της F
πάνω στη χαρακτηριστική, επί τη χαρακτηριστική του α ενός β, που το γράφω ολοκλήρωμα της f επί τη χαρακτηριστική του α συν τη χαρακτηριστική του β, που είναι το ολοκλήρωμα της f επί τη χαρακτηριστική του α συν f επί τη χαρακτηριστική του β. Και τώρα από την προστατικότητα του ολοκληρώματος για προσημασμένες συναντήσεις θα πάρω ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό εδώ. Εντάξει. Ωραία. Και πάμε τώρα, έχοντας ορίσει το ολοκλήρωμα, ή να το αφήσουμε για την άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, ας μην κάνουμε το θεώρημα κυριαρχημένη σύγκληση, θα το αφήσουμε για την άλλη φορά, να κάνουμε κανένα δύο από τις ασκήσεις που βλέπω εδώ πέρα που είναι λίγο ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην άσκηση 1, η οποία λέει το εξής. Έστω ότι η F είναι ολοκληρώσιμη, δηλαδή το ολοκλήρωμα της F είναι πεπερασμένο. Τι θέμε να δείξουμε? Ότι η F είναι σχεδόν παντού διάφορο λοιπόν του συν πλην άπειρο, σχεδόν παντού. Είναι σχεδόν παντού πεπερασμένη. Εντάξει. Αν έχουμε λοιπόν μια ολοκληρώσιμη συνάντηση, τότε είναι σχεδόν παντού πεπερασμένη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, και μας βγάζει πάρα πολλά αποτελέσματα. Θα δούμε την επόμενη φορά ένα τέτοιο. Ωραία. Ποια είναι η άρνηση αυτού, παιδιά? Ότι η F είναι συνάπειρο σε ένα σύνολο θετικού μέτρου ή ότι η F είναι πλην άπειρο σε ένα σύνολο θετικού μέτρου. Ας πούμε για παράδειγμα το πρώτο. Έστω όχι λοιπόν. Δηλαδή ότι το μέτρο εκεί που η F ισούται με συνάπειρο είναι θετικό και όχι 0. Η διαπόδειξη αν το μέτρο της F που ισούται με το πλην άπειρο είναι θετικό. Ωραία. Εκεί που η F είναι συνάπειρο, παιδιά, εκεί που η F είναι μεγαλύτερη του μηδενός, η F ισούται με την F συν. Άρα λοιπόν, το σύνολο όπου η F ισούται με το συνάπειρο είναι ίδιο με το σύνολο όπου η F συν ισούται με το συνάπειρο. Άξε. Τώρα, επειδή η F είναι ολοκληρώσιμη, είπαμε αυτή εδώ η συνθήκη σημαίνει δύο πράγματα ουσιαστικά. Είναι ισοδύναμη με το ολοκλήρωμα της F συν να είναι πεπερασμένο και το ολοκλήρωμα της F πλην να είναι πεπερασμένο. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρώτο. Έχεις μια συνάντηση, την F συν, μια αρνητική συνάντηση, που ισούται με συνάπειρο σε ένα σύνολο θετικού μέτρου. Μπορεί να έχει πεπερασμένο ολοκλήρωμα. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί αυτή η συνάντηση, η F συν, είναι μεγαλύτερη η ίση από την εξής συνάρτηση. Συνάπειρο επί τη χαρακτηριστική του συνόλου όπου η F συν ισούται με συνάπειρο. Για να δούμε γιατί ισχύει αυτή η ανισότητα συναρτήσεων. Πάρτε οποιοδήποτε χ. Δύο τι να υπάρχουν. Ή το χ είναι εδώ μέσα, οπότε και τα δύο μέλη είναι συνάπειρο. Ή το χ δεν είναι εδώ μέσα, οπότε το δεξί μέρος είναι 0 και το f συν του χ είναι οτιδήποτε, αλλά είναι μεγαλύτερο του 0. Εντάξει. Το f συν του χ είναι πάντα μεγαλύτερο του 0. Ωραία. Αν το χ λοιπόν είναι εκτός του συνόλου αυτού, αν το χ είναι εκτός του συνόλου αυτού, τότε μηδενίζεται το δεξί μέρος. Άρα ισχύει η ανισότητα. Αν είναι μέσα στο σύνολο αυτό, το δεξί μέρος είναι συνάπειρο, ναι, και το αριστερό είναι συνάπειρο όμως. Επειδή είναι εδώ μέσα. Άρα αυτή ισχύει πάντα. Άρα λοιπόν θα έχουμε τι. Έχουμε το ολοκλήρωμα αυτού, είναι μεγαλύτερο στο ολοκλήρωμα εκείνου. Το ολοκλήρωμα αυτό όμως είναι απλή συνάρτηση. Εντάξει, είναι συνάπειρο επί το μέτρο όπου ισχύει αυτή εδώ η ισότητα. Που είναι θετικός αριθμός. Άρα αυτό είναι όλο συνάπειρο. Από την άλλη μεριά έχουμε υποθέσει ότι αυτό είναι πεπερασμένο. Πράγμα που είναι άτομο. Εντάξει. Έχουμε καμιά ερώτηση εδώ?
Ωραία. Πάμε να δούμε και την επόμενη. Η επόμενη, ξεκινάμε μια ολοκληρώσιμη συνάντηση πάλι και θέλουμε να δείξουμε ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε τριγωνική ανισότητα, δηλαδή θέλουμε να δείξουμε ότι το ολοκλήρωμα της F κατά απόλυτο τιμή είναι μικρότερο ίσο από το ολοκλήρωμα της απολύτου F. Και έχουμε ίσον αν και μόνο αν F μεγαλύτερο ίσο του μηδενός σχεδόν παντού ή F μικρότερο ίσο του μηδενός σχεδόν παντού. Δηλαδή η μόνη περίπτωση να έχουμε ισότητα εδώ πέρα είναι η F να έχει ένα προσωμό. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ξέρω ότι η F γράφεται σαν F συν λιν F λιν και ότι η απόλυτο F γράφεται σαν F συν συν F πλην. Από εδώ λοιπόν έχω ότι το ολοκλήρωμα εξορισμού, το ολοκλήρωμα της F είναι το ολοκλήρωμα της F συν πλην το ολοκλήρωμα της F πλην. Ενώ από κάτω έχω το ολοκλήρωμα της απολύτου F είναι το ολοκλήρωμα της F συν συν το ολοκλήρωμα της F πλην. Και τι θέλω εγώ να δείξω, θέλω αυτή εδώ την ανισότητα. Αυτή η ανισότητα όμως μπορεί να γράφει δύο λόγια. Αυτή η ισοδύναμη τώρα πω το εξής, ότι το ολοκλήρωμα της F είναι μικρότερο ίσο από το ολοκλήρωμα της απολύτου F και μεγαλύτερο ή ίσο από μείον ολοκλήρωμα της απολύτου F. Έτσι δεν είναι. Και τώρα παίρνω αυτή την ανισότητα και γράφω το ολοκλήρωμα της F και το ολοκλήρωμα της απολύτου F μέσω αυτών. Μείον το ολοκλήρωμα της απολύτου F θα είναι μείον ολοκλήρωμα της F συν μείον ολοκλήρωμα της F πλην. Θέλω να δείξω ότι είναι μικρότερο ίσο το ολοκλήρωμα της F που είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Ολοκλήρωμα της F συν μείον ολοκλήρωμα της F πλην. Που θέλω να δείξω μικρότερο στο ολοκλήρωμα της απολύτου F, που είναι το ολοκλήρωμα της F συν συν το ολοκλήρωμα της F πλην. Για να αλλάξω την πρώτη ανισότητα. Αν πάω να αλλάξω την πρώτη ανισότητα, μπορώ να διαγράψω αυτό. Όλα είναι πεπερασμένα καταρχήν και μπορώ να διαγράψω λόγω αυτού. Τα ολοκληρώματα που εμφανίζονται εδώ πέρα είναι όλα πεπερασμένοι αριθμοί, αλλά μπορώ να τα σβήνω από την ίδια πλευρά. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ανισότητα. Σβήνω τα ολοκληρώματα της F πλην και μου μένει μείον ολοκλήρωμα της F συν μικρότερο ίσο το ολοκλήρωμα της F συν, που είναι προφανώς σωστό γιατί είναι μη αρνητικός αριθμός. Απ' την άλλη μεριά σβήνω τούτα τα ολοκληρώματα της F συν και μου μένει μείον ολοκλήρωμα της F πλην μικρότερο ίσο το ολοκλήρωμα της F πλην, που και πάλι είναι προφανές γιατί το ολοκλήρωμα της F πλην είναι μη αρνητικός αριθμός. Εντάξει. Και πότε ισχύει η ισότητα? Για να ισχύει η ισότητα εδώ πρέπει και αρχή το, να ισχύει ή, αυτή, ή αυτό να είναι ισότητα ή αυτό να είναι ισότητα. Δηλαδή εδώ κάτω ή αυτό να είναι ισότητα ή αυτό. Ας πούμε εδώ πέρα. Για να είναι αυτό ισότητα, αφού μπορώ να διαγράψω και πάλι τα ολοκληρώματα των F πλην, θα πρέπει το ολοκλήρωμα της F συν να είναι ίσο με το ολοκλήρωμα μείον. Με μείον το ολοκλήρωμα της F συν. Δηλαδή πρέπει το ολοκλήρωμα της F συν να είναι 0. Μα η F είναι μια αρνητική συνάντηση. Έχει ολοκλήρωμα 0, αν και μόνο αν είναι 0 σχεδόν παντού. Το δείξαμε σήμερα. Άρα λοιπόν στην περίπτωση που ισχύει αυτή εδώ η ισότητα, πρέπει η F συν να είναι 0 σχεδόν παντού. Δηλαδή αυτή εδώ η ισότητα ισχύει, αυτό εδώ πέρα είναι ίσον, αν και μόνο αν η F είναι αρνητική σχεδόν παντού. Και αντίστοιχα το άλλο είναι ίσον αν η F είναι θετική σχεδόν παντού. Εντάξει. Ωραία. Η επόμενη τώρα, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει ακόμα, νομίζω ότι χρειάζεται το θεώρημα κυριαρχημένης σύγκλησης και επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος να το κάνουμε τώρα, ας το αφήσουμε για την επόμενη φορά λοιπόν, το επόμενο που θα κάνουμε το θεώρημα κυριαρχημένης σύγκλησης και ας σταματήσουμε εδώ πέρα.